Ακόμα μία έμφραξη αποχετευτικών αγωγών από είδη ατομικής υγιεινής σημειώθηκε σε αμυγδαλεώνα και ζυγό με την άμεση επέμβαση του συνεργείου της ΔΕΙΑΚ. Για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Απόστολος Χρόνης, κάνει έκκληση στους πολίτες να μην πετάνε αντισηπτικά μαντιλάκια, μάσκες, γάντια και τα υπόλοιπα είδη προσωπικής υγιεινής στις τουαλέτες τους. Μεσημέρι είχαμε έμφραξη σε δύο αγωγούς, ο ένας στην αμυγδαλεώνα και ο άλλος στο ζυγό. Ήταν πάλι καθαρή έμφραξη με υπηρετιότητα των συνδημοτών μας. Ναι. Βρέθηκαν μέσα δηλαδή αντισηπτικά μαντιλάκια, μορομάντιλα, είδη προσωπικής υγιεινής δηλαδή, μάσκες και γάντια. Ζητάμε πάλι από τους συνδημότες μας λίγο προσοχή. Όλα αυτά πρέπει να τα πετάμε στον κάδο απορριμμάτων. Στο αποθετικό σύστημα δεν πρέπει να μπαίνουν τέτοια υλικά. Δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα σε όλους μας. Και στη ΔΕΙΑΚ που στέλνουμε τα συνεργεία, έχουν φύγει τα συνεργεία, σχολάσαν, επιστρέφουν πίσω οι άνθρωποι. Συγκεκριμένα αυτοί που είδατε είχαν πάει στη θάλασσα για μπάνιο, γυρίσαν πίσω για να κάνουν αυτή τη βλάβη. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι ότι βγαίνουν τα λύματα έξω, μετά θα πρέπει να πλύνει την περιοχή. Δημιουργείται γενικά πρόβλημα, δηλαδή σε όλο το δίκτυο της αποχέτευσης. Το ίδιο συμβαίνει και με τους βιολογικούς. Κάθε πρωί είναι γεμάτη βιολογική είσοδος των βιολογικών, εκεί που υπάρχει εσχάρωση, από τέτοιου είδους υλικά, ατομικής υγιεινής. Ναι. Θα πρέπει να σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό. Είπαμε ότι μέχρι και φέτος είχαμε τη δικαιολογία ότι, ξέρετε, ο τουρισμός, έρχονται άνθρωποι από άλλες χώρες που έχουν διαφορετικά αποχετευτικά συστήματα. Πετάνε τα πάντα μέσα και το είχαμε σαν δικαιολογία. Πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία. Είμαστε μόνοι μας. Ούτε πολλής τουρισμός υπάρχει στο ζυγό, ούτε στον Αμυγδαλεώνα. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κακή συνήθεια. Δημιουργεί πρόβλημα σε όλους μας. Ακόμη και το κόστος αυτό για να επανέλθει το δίκτυο σε κανονική λειτουργία, εμείς πάλι θα το πληρώσουμε. Εμείς οι δημότες του Δήμου Καβάλας. Γι' αυτό ζητάμε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Έχει ενταθεί αυτό το φαινόμενο. Πάντα υπήρχαν φράξεις στα δίκτυα αποχέτευσης, αλλά το φαινόμενο αυτό έχει ενταθεί πάρα πολύ μετά τον Μάρτιο, από τότε δηλαδή που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού. Ζητάμε, παρακαλάμε, θέλουμε οι συνδημότες μας να προσέξουν πάρα πολύ. Δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στη ΔΕΙΑΚ.